Μπορεί οι προτάσεις που δέχονται οι φοιτητές της ιατρικής σχολής να τους εξασφαλίζουν στο εξωτερικό μια άνετη και αξιοπρεπή ζωή, ωστόσο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ξεκινάει τη διαδικασία να τους αξιοποιήσει στην Ελλάδα. Δεν σας κρύβω ότι τα καλύτερα μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό. Ο στόχος ο δικός μας είναι να προσπαθήσουμε να τους κρατήσουμε μέσα από καινούριες δομές που κάνουμε. Και εδώ θα παρουσιαστεί και στο συνέδριο και ένα νέο κέντρο βιοιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης που κάνουμε, που ιδρύθηκε τώρα τελευταία, στο οποίο θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε εδώ νέους επιστήμονες να δουλέψουν, οι οποίοι θα κάνουν και ανταλλαγές με επιστήμονες του εξωτερικού. Η ιατρική σχολή λειτουργεί με μειωμένο διδακτικό προσωπικό. Σήμερα φοιτούν 3.000 φοιτητές, έχει 1.000 υποψήφιους διδάκτορες και 700 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι βέβαια η μεγαλύτερη σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και ενώ πριν από την κρίση είχε 620 καθηγητές, τώρα έχει δυστυχώς 350. Έχει μια ελάττωση 44%. Στο 8ο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής, που ξεκινάει την Πέμπτη, θα βρεθούν οι φοιτητές, όπου θα ανακοινώσουν τις πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες τους. Και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι σε μια τελευταία διεθνή κατάταξη που έγινε, η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατετάγει πρώτη μεταξύ των 7 ιατρικών σχολών της Ελλάδας.